άλλη μια φορά μια προσπάθεια αποφυγής από την αλήθεια, την ουσιαστική αλήθεια, την παραπλάνηση των εργαζομένων, οι οποίοι σήμερα με αγωνία βρίσκονται εδώ κοντά μας και μας παρακολουθούν. Να μην λέγαμε ότι αυτό το πολυμερικό σχέδιο που έχετε και θέλει μέχρι κατά καλό καιρό η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει, είναι μία συνέχεια μίας πολιτικής που έχετε από πολύ παλιά. Και έρχεται, αν θέλετε, και από την ψήφιση της συνθήκης του Μάστριχτ του 1992, όπου τότε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλες αυτές που βρίσκονται και σήμερα στο Κοινοβούλιο, εκτός το από το ΚΚΕ, είχαν ψηφίσει και που αυτή η συνθήκη του Μάστριχτ από τότε, από το 1992, προέβλεπε την ελευθερία, την απελευθέρωση των απολύσεων, την κατάργηση των αποζημιώσεων, την αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, την κατάργηση του οκταώρου, την ελευθερία στις απολύσεις στο δημόσιο, την άρση της μονιμότητας και φυσικά όλα αυτά θέλανε να δημιουργήσουν μια ανάλογη δομή διοίκησης η οποία θα μπορούσε να προωθήσει όλες αυτές τις κατευθυντήριες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν η δομή δημιουργήθηκε και με τον Καπουδίστρια, και με τον Καλλικράτη, για τον οποίο, για τον νόμο αλλά και για τη δομή του, η λαϊκή συσπήρωση και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα νωρίς είχε προειδοποιήσει ότι πρόκειται να εφαρμοστεί προκειμένου να διευκολύνει τις ιδιωτικοποιήσεις, την απελευθέρωση των απολύσεων και την άρση της μονιμότητας ακόμα και στους Δήμους. Θα λέγαμε ότι η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, έτσι όπως παρουσιάζεται ότι ο Δήμος της ΚΟΤ να είναι το κακό παιδί των Δήμων σε όλη την Ελλάδα και γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι με αυτόν τον τρόπο που γίνονται, για μας δεν στέκει. Και δεν στέκει γιατί θα θέλαμε εδώ να αποδειχθεί σε ποιο από τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης δεν είπε ναι ο Δήμος. Σε ποιο από τις αποφάσεις περί προσλήψεων ορισμένου χρόνου, δίμηνες προσλήψεις, για την εφαρμογή των νόμων για κοινωνική οικονομία, για τη μείωση των μισθών, για την κατάργηση των δημοτικών επιχειρήσεων και των οργανισμών έτσι όπως υπήρχαν σαν δημοτική αρχή. Άρα λοιπόν εμείς νομίζουμε ότι σχέδιο υπήρχε. Δεν είπε ότι κανένας από τους πολιτικούς αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στη διακυβέρνηση, είτε αυτούς που θέλουν να έρθουν και υπόσχονται παρχιά λόγια ότι έχουν την ανικανότητα, απέναντίας είναι ικανοί προκειμένου η οικονομική κρίση που δημιούργησε το μεγάλο κεφάλαιο να βρει μόνο θύματα στους εργαζόμενους και στις λαϊκές οικογένειες. Με αυτή λοιπόν την αρχή εμείς ως λαϊκή συσπήρωση λέμε και στους εργαζόμενους και απευθυνόμαστε κυρίως αυτούς ότι μέσα από τις δημοτικές αρχές οι οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα εφάρμοσαν όλα τα λαϊκά μέτρα, όλα τα αντεργατικά μέτρα με την δικαιολογία ότι οι κακοί τροϊκανοί και οι κακοί κυβερνήτες μας πιέζουν να το κάνουμε αυτό, να μην δώσουν την εμπιστοσύνη ότι μέσα από αυτές τις δημοτικές αρχές μπορούν να ξεπεράσουν μόνιμα τα προβλήματά τους. Ο δρόμος που τους καλούμε εμείς να πάρουν και να αποφασίσουν συλλογικά